Στο κομπιούτερ. Γεια σας, φρουδιά. Καλησπέρα. Μόλις έφαγα, συγγνώμη, και πρέπει να... Τι έφαγε. Ας πούμε ότι έφαγα κοτόπουλο με ψωμί και τυρί και σος. Έκανα ένα μπέργκερ μόνος μου. Οκ. Είμαι στη φάση που κάνω τα απεγνωσμένα πράγματα μόνος μου. Ξέρεις τι Ναι. έκανα χθες? Είχα πάλι όρεξη για μπέργκερ, αλλά δεν είχα υλικά. Ναι. Παίρνω δύο ψωμιά του τόστο λικής, βάζω μέσα κιμά που είχα έτοιμο, βάζω μέσα ζύρο σος και μια φέτα τσιτήρι και το βάζω στην τοστιέρα και δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερα ή αν όντως ήταν ωραίο, αλλά μ' άρεσε. Ιδιαίτερα. Σε εδώ, Τι παιδί. κάνετε? Με βιού. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Γιώργος Φον Λεντάκης. Πώς με λένε εκεί? Γιώργος Φαν Λεντάκης, ξέρεις, όπως Βαν Νίστελρόι. Ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης, ο Βανίστελ Αλήθεια. Ρόι. Ροναλντίνιο και Ιμπραήμοβιτς. Για γύρνα και το κινητό σου, ρε Ιμπραήμοβιτς, λίγο, να σε βλέπουμε. Πλάι. Ναι, ρε φίλε, σε έτσι τεράστιο να σε βλέπουμε. My bitter rival. Για σένα γιατί μπείτε, για μένα είσαι μπείτε. Όχι, ρε φίλε, αφού κέρδισες. Στα μάτια του κόσμου κέρδισες, μπρο, αυτό μετράει. Καλά, γιατί και με τον όποιος και να ήταν, εσύ για τους φίλους του είναι ο καλύτερος, δεν τι σημασία έχει. Το γυμναστήριό μου ήταν, όλοι ήταν από μαλάκα, ναι, κέρδισε. Λέω, παιδιά, τι θέση έχει σημασία, εσύ δεν μου Άσε, λέγατε. μαλάκα, αφού τους λες ότι με γάμισες, το ξέρω. Αυτό λέω. Δεν πειράζει, εντάξει. Καλά, κοίτα. Η αλήθεια είναι, ήσουν λίγο πιο conditioned. Θα κάτσω και θα το πω. Αλλά ρε φίλε, δεν είναι όλο αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν είναι. Όχι. Νεφελάκι, τι κάνεις, είσαι αρρωστούλα. Είμαι αρρωστούλα, ναι. Oh. Είμαι αρρωστούλα και αυτή τη στιγμή κάθομαι πάλι κάτω από το κοντίσιον γιατί ζεσταίνομαι. Φίλε, είδα έχει 27 βαθμούς εκεί στην Ελλάδα σε εσάς. Ναι. Βγήκα για χθες και ίδρωσα Πού γλυκά. είσαι εσύ, ρε, είσαι Γερμανία τώρα. Εγώ είμαι Γερμανία, αλλά μπορεί να μπω σε ένα αεροπλάνο αύριο το πρωί και να έρθω Αθήνα. Είμαι... Ο Ρενέ. Ο Ρενέ θα έρθει Αθήνα, ξέρω εγώ. Νεφέλη, εσύ ξέρεις. Δεν ξέρω, μου είπε ότι υπάρχει περίπτωση να μην έρθει η Αθήνα. Μπορεί και να Αλλά. μην έρθει, δεν ξέρω. Εσύ ρε φίλε Λεντάκη θα παίξεις τελικά. Άμα βρήκα το μαγείο από την building. Πουλάνε εκεί, σίγουρα πουλάνε. Θα δω, ρε, θα δω. Μα λέγα, έφαγα πολύ ανανά σήμερα και έβγαλα αλλεργία. Γιατί πες τη γλώσσα μου, τα σαγόνια μου. Είμαι περίεργα. Δεν ξέρω, θα δω πώς θα είμαι. Beans με ανανά. Τι είναι αυτό. Μπίντζα, Δεν ρε. έχω ανανά, γενικά. Όχι, δεν πιάνω. Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Μετά τη Σουηδία δεν έφαγες λίγο. Αυτό ό,τι είδες. Ό,τι είδες. Φίλε, αυτό το μπέργκερ που φάγαμε εκεί έξω από το τέτοιο έκανα δύο Γάμισε. χωνέψω. Μ' άρεσε, αλλά ήμουν αμφιδατωμένος και δεν το χώνεψα για κανένα λόγο. Ναι. Δοκιμάσαμε να πάμε για σούσι μετά και δεν είχαμε όρεξη. Το πέταξα. Και Παιδιά, ήταν εκεί ανάπαγα. λοιπόν, τι έπαθα χτες. Χτες είναι high day. Ήθελε ο Ρένε να κάνω 500-600, κάτι τέτοιο, carbs. Και εγώ το πρωί παίρνω καρντερίν, ρε φίλε. Ένα fat burner, το ξέρετε το καρντερίν. Ναι. Έχω όμως δίπλα και κάτι MK677. Και φίλε, έγινε Βλέπω μαλακιά. ακριβώς τι έγινε εδώ. Παίρνω το υποτιθέμενο καρντερίν που ήθελα να πάρω, το GW, ξέρω εγώ πώς το λένε. Πάω, κάνω το καρδιό μου, όλα καλά. Υδρώνω πολύ και υπογλυκαιμία παθαίνω. Δηλαδή δεν το παθαίνω κανονικά αυτό. Εκεί έλεγα, όπ, το Ιοχιμπίν, το Ιοχιμπίν, με πείραξε. Φτάνω σπίτι, τρώω το πρώτο μου γεύμα 100 γραμμάρια, ξέρω εγώ, Kellogg's. Και πεθαίνω τις πείνες. Λέω, Ρενέ, δεν ξέρω αν 500 θα τα καταφέρω σήμερα. Δηλαδή κάτι ένιωθα μέσα μου. Και τελείωσε η μέρα να τρώω 900 carbs και 300 πρωτεΐνη και 100 fats. Ξύπνησα 4-5 κιλά πάνω. Κράτησα και νερά. Αλλά νιώθω απίστευτα. Γεια σου, φίλε. Εδώ αυτός είναι ο Στέργιος που είχε παίξει με τον Μπέπε στο Χέρκουλης. Ο Στέρος έχει παίξει τον Πέπε στο Χέρκουλες. Στην κλάση. Κλάση. Και ποιος κέρδισε. Κέρδισε ο Στέργιος στην κλάση του bodybuilding
Και έχασε την κλάση φυσική γιατί δεν έκανε βάκιου. Βγήκε τέταρτο στο δεύτερο τμήμα. Έχασε από τον Πέπε, δηλαδή. Έχασε τον Πέπε, φίλε, ναι. Πω, πω, κρίμα που δεν είναι εδώ ο Πέπε. Γι' αυτό του είπα εγώ. Βάλω το πόδι, αλλά δεν είναι το Πέπε εδώ, ναι. Λοιπόν, Λεντάκι, ξέρω ότι η Νεφέλη έχει ωραίες ερωτήσεις να μας κάνει, αλλά... Έχω γύρω στα 7 με 10 λεπτά και μετά θα επιλέγω είμαι έξω. Θα Είμαι τόσο έρθουν επικοινωνικό. οι ναργιλέδες, θα έρθουν μετά και... Όπου ναι, είμαστε στο ρυμπού 18, ρε, Συγγνώμη. κοιτάω. Απλά, εντάξει, τον έχω πιστολιάσει τόσε φορέ εδώ το φίλο μου τον Κώστα. Που λέω δεν γίνεται. Και α είμαι έξω, και σε έχω κανονίσει, θα πω. Είσαι έξω και πήγες να κάνεις podcast. Μου στέλνει ότι θα κάνουμε το πόντο και του λέω κανονίσει, θα πω και αλλά. Ρε, Κοίτα, του έχω σκάσει 100 πιστόλια, δεν γίνεται. Ήθελα να το κάνω. έχει κάμεο, κάνουμε κάμεο. Κάνει ένα κάμεο μικρό μια... για τα views. Λοιπόν, Λεντάκι, είσαι Θα γνωστό. ανεβάσουμε το εξώφυλλο αυτή που είμαστε την Μποξιρική. Είμαστε έτσι στο Χέρκουλες. Το Οδύσσο που είμαστε. Ναι, ό,τι θες, αγόρι μου, ό,τι θες. Λοιπόν, είσαι γνωστή, είσαι γνωστός ως η παπαδιά του ελληνικού bodybuilding και γι' αυτό το λόγο θέλω να μου πεις στα Οδύσσια, εγώ σαν άσχετος, που βλέπω ότι έχει 150 συμμετοχές και, ποιος δε φίλε, έχεις κανένα hot όνομα να δούμε, γιατί ξέρεις, εγώ μου αρέσουν και τα ταλέντα, να παρακολουθώ. Ωραία. Give it to me. Εγώ Ο πρώτος θέλω που σου κάνει μισό. εντύπωση. Ένα δευτερόλεπτο. Θέλω ένα ναρκιλέ. Το ναρκιλέ, το παγωτό blueberry. Να πάρουμε δύο να έχουμε. Διαλέξτε από έναν. Και παίρνουμε δύο να έχουμε. Έτσι, μπράβο. Έλα. Με το prize money τη Σουηδία. Το Λοιπόν, 2000. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, ο πρώτος που σου έρχεται στο νου, το πρώτο όνομα που παιδιά, σου έρχεται στο το νου. πρώτο όνομα που μου έρχεται στο νου είναι ο. Τι γίνεται στο προφίλ του Πιστόλα. Πάμε στο προφίλ του Πιστόλα, ο οποίος είναι και τζατζ, είδα. Είναι και τζατζ, ναι, πρώτη φορά νομίζω. Θα είναι ο Πιστόλας κριτής. Είναι κριτής ο Ναι. Πιστόλας, ο Μιλιά, Λοιπόν, διάφορα. να Γιατί με αυτόν το παιδί. λες. Όχι, και αυτό καλό Αυτό το είναι. παιδί, συγγνώμη σε διακόπτω, τον Άκη, τον συμπαθώ πάρα πολύ, μιλάμε συχνά, φέρνει conditioning και είναι το δικό μου Πολύ πικ ωραίο. classic physique. Πολύ ωραίο. Ναι. Το δικό μου πικ όμως είναι ο άλλος, εδώ. Ο Αλέξανδρος. Έχεις παίξει στήση και αυτός, και εγώ μαζί του. Τον Δεν το έχουμε θυμάμαι. κερδίσει και οι δύο, αλλά φίλε είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ τόσο όμορφα lines. Και τώρα που βάλε μάζα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι Είναι μεγάλος φαν πολύ και πιστεύω ωραίος. ότι θα κερδίσει. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Θυμάμαι, είχαμε και μια συζήτηση στο Instagram. Με απάντησε ένα story που φορούσα waist trainer. Και του είπα, ξέρω εγώ, δεν νομίζω να βοηθάει, αλλά το κάνω. Οπότε αυτό το waist, το tight, είναι και λίγο εγώ. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Εμένα από σένα, εγώ έχω πάρει τα lats πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμάσαι πως ήμουν και τους προηγούμενους αγώνες, τα lats ήταν η κολόνα μπροστά, δεν Το πετάγανε. back double σου, αν το έστειλε καλύτερα, με κέρδιζε, πιστεύω. Στο back. Φίλε, πονούσα πάρα πολύ στο μυριαίο και δεν μπορούσα να το πατήσω καθόλου. Θέλω να θα κάνουμε κάποια μαθήματα λίγο σε αυτό. Πόσα διουρητικά πήρες? Πήρα ένα τέταρτο τίαντεμ το βράδυ Άσε. πριν. Όχι, εμένα με φλατάρει, δεν βάζω πολύ. Και πήρα άλλο ένα τέταρτο μεταξύ pre-charging και finals, γιατί εδώ τη σπήλαγα λίγο. Παιδιά, γράψτε στα comments. Εγώ σας λέω, πήρε ένα ολόκληρο και ένα ολόκληρο. Δύο Ήταν στεγνός. τετράδια. Ήταν Ένα στεγνός ο τέταρτο. δίδυμο. Λοιπόν, εδώ το παιδί. Αλέξανδρος. Ναι, ο Είπαμε, ναι, Αλέξανδρος, το είμαι θυμάμαι. μεγάλος φαν. Μου έκανε πέρσι εντύπωση. Βγήκε τρίτος, νομίζω, και ο Πρατάνης δεύτερος, αν θυμάμαι καλά. Όχι, όχι. Βγήκε το παιδί, δεν πήρε πίσω από σένα. Α, στην Τα άλλη αγκάθες άκρη. αυτών. Όσο Πολύ, χαίρετε. πολύ impressive structure. Δυστυχώς έχει μόνο side shots Μισό εδώ. λεπτό. Ναι. Ωραία, αυτό είναι το παιδί. Και Μ' αρέσει πάρα πολύ. έβαλε Έχει χέσει πάρα κρέας. πολύ. Έβαλε Ναι. πόσα κιλά έβαλε, ξέρεις. 7-8 κιλά τα έχει βάλει. Φίλε, είναι πάρα πολλά. Classic physique. Classic physique. Ναι. Γιώργο, ερώτηση. Δεν είχαν πει φέτος ότι απαγορεύεται να έχουν αθλητή τους. Είχαν πει Τες. δεν θα κρίνουν όταν έχουν αθλητές στην κατηγορία. Δεν θα Α, κρίνει ο δεν Χρήστος. θα κρίνουν, οκ. Δεν θα κρίνει ο Χρήστος, δηλαδή τώρα, όχι. Okay, κοίτα, εγώ δεν θα είχα θέμα, να σου πω την αλήθεια. Ούτε εγώ Γιατί θα είχα θέμα. ίσα-ίσα, αν έχεις αθλητή σου μέσα, πόσο Ο μάλλον παιδιά στο... Μισαηλίδης έχει βγάλει μπροστά μου το Διαμαντόπουλο δεύτερο στο Οδύσσια του 22. Ναι, αν άξιζε δεύτερος ή
Αν άξιζε για πρώτο, αλλά εγώ σαν προπονητή σου ξέρω ότι μπορεί καλύτερα, θα τον έβαζα Αυτό δεύτερο και πρώτο. ακριβώς έγινε. Αυτό ακριβώς έγινε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, impressive, πολύ impressive. Θα είναι και πολύ καλό match αν παίξουν στο ίδια. Εγώ πιστεύω ότι Εγώ. το conditioning και κερδίζει λίγο στο balance, αλλά Ο ο άλλος άλλος μου είναι αρέσει, πάρα έχει πολύ ωραίο flow, εσύ, shape. έχει flow, έχει πανέμορφο shape. Αλλά Και ξέρεις έχω να τι, σου. πολλοί στην Ελλάδα έχουν ωραίο flow και shape. Μπορεί όχι τόσο όσο εδώ ο Αλέξανδρος. Αλλά και τώρα, ας πούμε, που ήταν στο Βόλο, είδα κάτι πολύ ωραίο shape, που ήταν εντελώς out of shape όμως, conditioning. Έχω να σου δείξω και ένα ακόμα που ήταν καθόλου out of shape. Για Πήγαινε στο πες. προφίλ του Γιάννη του Μάγκου. Ή, Μάγκος. ναι, ή άμα δεν πας στο Μάγκο θα σου πω κάποιο το όνομα. Νομίζω γράφει με Μάγκος. γάμα κάπα, με γάμα κάπα το γράφει. DK, για δες με DK. Για να Νάτος. δω. Και δεν Πάμε τον έχω. στα story του. Πάμε στα story του Γιάννη. Εδώ στα story του Ιωάννη. Να, εδώ Πώς. έχουμε και τον Ωραία. Μάγκο. Πήγαινε στο προφίλ μου, σε αυτό που ακολουθώ για να το βρεις πιο εύκολα. Κάτσε να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στο Γιώργο το Λεντάκι. Το παιδί που με κέρδισε στη Σουηδία, τρομερός. Κοίτα, Ωραίο φωτογραφία, χωρίς ωραία πλάκα, φωτογραφία. εγώ σου είπα, μπορείς να συνεχίσεις φέτος, θα μπορείς να κάνεις κάτι πολύ δυνατό. Δηλαδή, Θα ξαναπέξει την πρόβλημα. άνοιξη. Θα ξαναπέξει την άνοιξη. Okay. Λοιπόν, πάμε, αφήστε με εμένα. Θα κάνουμε ένα οργανωμένο μετά post-show στο Odyssey που δεν θα είμαι έξω εγώ. Και θα μιλήσουμε και για τη Σουηδία αναλυτικά και τέτοια, να τα πούμε όλα ωραία. My Παρά finger. σα, αγγλικά, σίγμα α, μη ελ. Να το. Εδώ, το παιδί. Το χειλιδωμένο. Ωραία. Αυτός είναι του Γιάννη του Μάγκου, είναι πολύ condition. Έχει κλειστό το προφίλ του. Δυστυχώς δεν μπορώ να δω κάτι. Αλλά I take you by your word, γιατί είσαι conditioning guy. Ναι, είμαι. Αυτό μ' αρέσει. Λοιπόν, έχουμε κανέναν άλλο άντρα, έχουμε κανέναν open bodybuilding. Α, τον Κώστα τον Μποτσιτσόγλου, όπως το λένε, από Βόρεια Ελλάδα, και τον ξέρετε εσείς καλύτερα. Α, ναι, Αυτός εδώ. τι, ναι. Λοιπόν, Πολύ ωραίος. Μεγάλος, μου έχει στείλει πολύ ωραίος. προσωπικά βίντεο check-in του τις τελευταίες μέρες. Είναι πάρα πολύ condition, είναι πάρα πολύ στεγνός. Πάρα Είναι πολύ καλός. στο Πάρα πολύ upper καλός. body, είναι tanks και στεγνός και όλα. Το lower body έχει βελτιωθεί, θέλει και άλλη δουλειά προφανώς, Για αλλά... κάτσε να δείξεις το φίλο εδώ, το ξέρεις αυτόν. Για να το δούμε Του καλά. Μιλιάδη, τον Κώστη, τον Πόντι. Α, νόμιζα λες σε μένα, κάτσε. Όχι, όχι, έχω. Α, έχεις παίξει αυτό. Έλα, ρε. Σε πώς πήγε. Ναι. Έχει παίξει εγώ με το φίλο μου. Τώρα Ο εδώ Κώστας. παιδιά είναι πολύ πιο μικρός, προφανώς. Έχει 2-3 χρόνια αυτό. Πόσο χρονών είναι, ξέρουμε. Είναι 30-31, νομίζω. Έχει Okay. πάρα πολύ όμορφο μπροστά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ σκληρός. Τα μυρίδια του θέλουν πολύ δουλειά. Και τα πόδια του γενικά είναι πολύ ανοιχτό. Θέλουν λίγο πιο πολύ σου είπα, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι upper body tanks. Είναι tanks. Είναι Και είναι in shape. Δηλαδή στην τεράστιο. Ελλάδα αυτό που μετράει, κατάλαβα εγώ πέρσι που έπαιξα, είναι το conditioning. Γιατί κυριολεκτικά Ωραία. που ήταν Θα condition, πήγανε και θέσει. σας πω και έναν τελευταίο πριν αποχωρήσω. Το παιδί που κέρδισε στο Δύση, απέναντι στο κλειδωμένο βέβαια, που κέρδισε στο Δύση τη χαμηλή του 22, ο Τέλης Ανθρωπόπουλος, το κατεβάζει ο Θανάσης ο Ιφαντόπουλος. Τέλειο. Είδε παρατέλης, εδώ πάνω αυτός εδώ. Δεν το έχει κλειδωμένο, αλλά μπορεί να καταλάβει στην φωτογραφία. Είναι πιλ. Ναι, τώρα zoom πώς κάνουμε, δεν έχω ιδέα, να πούμε αλήθεια. Αλλά από τα λίγα Θα που στείλω βλέπω... φωτογραφίες, θα κάνεις ένα σκήνα, είναι. Ναι, κάτω. Νεφέλη, Ναι. για δώσ' μου καμιά γυναίκα που περιμένεις εσύ να δεις. Έχει γυναίκες που θα Θέλετε, σου πει. Πριν φύγω, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι τελευταίο που να πηγαίνει για μένα, κάτι. ορίστε. Πριν φύγω, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι τελευταίο. Ω, Ακίμ. Top 10 σίγουρα. Θέλω να σε ρωτήσω βασικά ποιος θα βγει στην Open και στην Classic Ολύμπια αύριο. Λοιπόν, οκ. Τι μπαμ, κρατός.
Δεν λέω ποιοι μ' αρέσουν εμένα, λέω τι πιστεύω, έτσι. Σίμπαμ, Wesley. Wesley, ε, είσαι Camp Wesley. Ραμόν, τρίτο. Okay. Ούρ, τέταρτο. Τριών, πέμπτο. Τη στιγματίζω λεφτά. Βάζω όποιον θέλει ποσό για την ακριβή σειρά. Ωραία, λοιπόν, εδώ live στο στοίχημα, live στο podcast. Ένα μπουκαλάκι αυξητική, στοίχημα εγώ και ο Μπουκαλάκι Λεωτάκης. αυξητική. Πάει. Εγώ είμαι Σύμπαν, Ραμόν, Wesley και δεν είμαι σίγουρος καν για το Wesley, φίλε. Ουρς Μπρίον. Για το λόγο ότι ο Wesley, ναι, πάρα πολύ εντυπωσιακό στο Arnold Classic, αλλά κέρδισε έναν off Ramon, πολύ off Δεκτό. Ramon, Ramon, με Δεκτό, αλλά είναι improved για αυτός. έναν πόντο όμως. Κέρδισε έναν Και πόντο. να σου αιτιολογήσω κι εγώ ένα δευτερόλεπτο. Θεωρώ ότι τον προετοιμάζουμε για τον επόμενο διάδοχο του Wesley και όχι τον Ramon. Και για να χτιστεί αυτό το storyline θα πει δεύτερος. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Ραμόνα όταν είναι on, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν μπορεί. Δηλαδή, πέρσι λέγανε με τον Μπάμστερ, α πούμε, ότι ήταν κοντά. Ο Wesley έχει ακόμα πολύ χώρο στο κάπ του. Μπορεί να κάνει κάτι overpower. Να σε ρωτήσω κάτι αλήθεια. Ναι. Πού κάνει τις ενέσεις ο Wesley? Δεν έχει Ορίστε. κανένα σημείο που να μην... Ο Wesley δεν έχει κανένα σημείο που να μην είναι πεντακάθαρο. Και να ρωτήσω μαλακά στο κεφάλι, βαράει στα μάγουλα, βαράει Το στους αγώνες. πάτη με. Θα σου πω Πού πού. βαράει, ρε παιδιά, πού κάτω, δεν γίνεται αυτό. Glutes, lats. Ναι. Glutes και lats. Και τρεις-τέσσερις εβδομάδες πριν τον αγώνα δεν βαράς καθόλου και βαράς όραλς. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω και μια open και πάω εδώ στα παιδιά που με στρέφουν και κοιτάνε όλη την έξοδο. Λοιπόν. Χάντι. Ωραίος. Και πιστεύω έπρεπε να έχει ρεντεστεί πέρυσι. Ντέρεκ. Οκ. Άντριου. Άντριου, λες να χάσει από τον Ντέρεκ, αν έρθει έτσι όπως πιστεύουμε. Μπορεί να έρθει. Ναι, θα το κερδίσει τον χρόνο. Σάμψον. Και μετά, φίλε, θα σου πω Μάρτιν. Θα σου πω Μάρτιν. Εγώ, φίλε, έτσι πως είδα το Σάψον στο press conference, δεν ξέρω αν το είδες. Το είδα. Ο Μάρτιν θα τον σκίσει, φίλε. Okay. Αν το το, κοντίσουν του θα Μάρτιν, το ναι. ήθελα. Λίγο, ναι, και εγώ. Θα το ήθελα. Πολύ φαν Το του ήθελα. Μάρτιν. Είμαι πολύ φαν, πάρα πολύ φαν. Ναι. Ναι, φίλε. Και εγώ πιστεύω Χάντι. Εγώ πιστεύω μετά Άντριου. Μη σου πω, μπορεί και να κερδίσει ο Άντριου. Μπορεί, μπορεί. Ντέρεκ. Μάρτιν. Μπράντον. Λοιπόν, παιδιά, θα αφήνω. Μπορεί να ξαναμπω, θα στείλω ένα μήνυμα και Πάνε μετά όταν πας κάνεις στο λέτα ακόμα μπες. μέσα. Εντάξει. Φιλάκια, χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Φιλάκια. Φιλάκια, ρε, φιλάκια. Και μείναμε τα δυο μας. Μείναμε οι δυο μας. Η άρρωστη και ο Μπιτζάς. Έχω μπιτζάρει 3 από τις τελευταίες 5 μέρες, παιδιά. Οι 2 πρώτες ήταν plant beans, recovery beans. Χθες ήταν ατύχημα, όπως είπα. Πώς ήταν η εβδομάδα σου έως τώρα? Εμένα η εβδομάδα μου γενικά είναι καλή. Πήγαινε σχετικά καλά το βάρος μου. Δες τώρα τι έχει παιχτεί. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες είχα αυξήσει αρκετά τα steps μου και δεν έκανα αερόβιο για το λόγο του ότι είχα παρατηρήσει ότι το βάρος μου δεν έπεφτε καθόλου. Και λέω τι θα κάνω, θα δοκιμάσω να δω αν ξέρω εγώ είναι φλεγμονές και λοιπά λόγω αερόβιου και θα δω τι θα γίνει. Ξεκινάω, ξεκινάω, ξεκινάω και πάει καλά η όλη φάση. Έχει 2 εβδομάδες, τώρα δεν έκανα καθόλου αερόβιο. Και λέω: οκ, okay, ας το βάλω τώρα post-workout όπως το είχα κανονικά το αερόβιο. Κάνω χθες αερόβιο post-workout. Ξυπνάω σήμερα συν 800 γραμμάρια πάλι. Δεν πειράζει, μην το σκέφτεσαι καν έτσι. Λοιπόν, εδώ ανέβασες κάτι. Τι Το ανέβασα, α, ναι. κάνανε share και πολύ. Αυτό είναι αποτυχία, παιδιά. Πόσα plates! Λοιπόν, όποιος ξέρει το Revive Gym στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εμένα 2, 3, 4, 5, μισό. Εκτίμηση. 5,5 plates. Και, αλλά μου κάνει μετά assisted εδώ. Το hack, εντάξει, τερματισμένο στο live είναι αυτό. Αυτό είναι revive. Πολύ δύσκολο hamstring curl, αλλά το τερματίζει η δικιά σου από εδώ. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Οπ, αυτή που την ξέρεις. Αυτή είναι φίλη μου. Μιλάμε full.
Ναι, αυτή Προς είναι τρελή και αυτή η προπόνηση, να ξέρεις. ναι. Θα ήθελα να σας δω να κάνετε μαζί προπόνηση και αυτή τα τερματικά. Πραγματι, Δεν θα πραγματι. έκανα προπόνηση μαζί της, ούτε καν. Η Τίφανη είναι coach της. Ναι, ξέρω. Ναι. Ξέρω. Και πρόσφατα άλλαξα και κάνει πολύ πρόοδο. Ναι. Με το τέλος του cut, να πούμε, ή συνεχίζεται. Κοίτα, εγώ είχα στο μυαλό μου ότι ήταν το τέλος του κάτω. Ο Ρενέ μου είπε τη Δευτέρα ότι κυνηγάμε ένα καλό condition για να κάνω rebound μετά. Σωστό. Και εγώ αυτό το ίδιο πράγμα είπα στην αθλητή μου σήμερα. Όσο πιο πολύ αντέξεις, τόσο πιο ωραία θα είναι μετά. Ναι, και να σου πω κάτι. Εφόσον οι προπονήσεις μου πάνε καλά και έχω πρόοδο ακόμα, γιατί Θερμίδες όχι. που είσαι, περίπου ξέρεις, ή κάρπς. Γύρω στις 2-2,5 είμαι. 2 rest days και δες εδώ, ε. Τι τρως. Σνακ up, να τι. Και εδώ είμαστε, εδώ ξεφύγαμε μετά. Να πω, no, nothing short of amazing. Ωραία, προπονήσεις πήγαν τρένο δηλαδή. Ναι. Πιο λίγα steps, δεν γυρνάς άλλο με τα πόδια από το live, του διόλου τη μάνα. Εντάξει, δεν το κάνω αυτό. Δεν το κάνω. Κατάλαβες, ήταν too much αυτό. Ναι, εντάξει, θα κάνω fasting το πρωί, ξυπνάω το πρωί, ξέρεις, κάνω μια ώρα βόλτα και... Εντάξει. Τέλειο, έτσι. Κάψιμο εμείς. Αλλά έχεις πολλούς. Λοιπόν, Μωρέ. είδες καθόλου Ολύμπια. Είχε figure νομίζω. Και 2-2. Δεν είδα live κλπ. Έχω δει αρκετά βιντεάκια όμως. Είδα τη Meg. Είδα και σε ένα άλλο που τις είχαν σε line-up όλες τις figure. Μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχω δει κάτι άλλο. Ξέρεις την καινούργια ρυθμή, γιατί δεν τους ακολουθώ. Λοιπόν, δεν ανέβασαν τίποτα. 2-12. Κίον. Άμα πατήσεις, είναι ένα προφίλ, μισό λεπτό. Κάτσε, έχει τα βραζιλιάνικα site με τα πιο γρήγορα. Εγώ έχω ένα έτσι βραζιλιάνικο, Wellness and More Channel λέγεται, που ανεβάζει, έτσι ανέβασε ένα βιντεάκι, νομίζω είδα. Ναι, έχει ανεβάσει 2-3 βιντεάκια, α, όχι, έχει αρκετά. Wellness and Ανέβασαν figure, Women's Physique νομίζω, αν το λέω καλά, και Bodybuilding. Women's Bodybuilding. πώς το λένε το τη σελίδα Πάτα Wellness and More Channel. μαζί. Ναι, όλο κολλητό είναι. Είναι ένα μαύρο με χρυσά γράμματα. Θα σου πω. Με 2 λάμδα. Ναι, ρε, 2 λάμδα. Δύο σίγμα. Ναι. Μπράβο, έτσι. Wellness and More. Μπράβο. Μόρε. Channel. Με 2 νι. Δεν μου το βγάζει. Αυτό είναι. Ναι. Μαστουρωμένο. Ανεβάζει αρκετά αυτό. Α, κάτσε ρε φίλε, αυτό τι είναι. Bodybuilders τώρα. Τι λες για bodybuilding, ξέρεις καμία. Εγώ ξέρω την Αντρέα Σο και την άλλη την Άντζελα που κέρδισε. Το Wings of Strength που ήρθε condition πριν κάποιες εβδομάδες. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ ήθελα να δω figure γιατί έχει και πολλές Γερμανίδες οι οποίες. Έχει, άμα δεις, το πρώτο βιντεάκι είναι 1, 2, 3, 4, 5 βιντεάκια κάτω, αυτό εδώ στη μέση, το δεύτερο. Να. Και σε ένα άλλο βιντεάκι είδα τη Meg. Τώρα που το βρήκα, Καλά, έχει τέλος πολύ. πάντων, εντάξει, θα τα δούμε το aftermath. Ναι, Στα αυτό. επόμενα podcast, aftermath, Οδύσσια και Ολύμπια θα κάνουμε. Και Ολύμπια, ναι, θα είναι δυνατό podcast. Λοιπόν, για πες, Οδύσσια, καμιά γυναίκα του μπανί. Οδύσσια, ό,τι είπαμε τις προάλλες ξέρω, κάποια καινούργια δεν ξέρω. Εδώ τα κορίτσια. Ξαναδείξουμε, ανέβασαν κανένα. Σήμερα είδα ένα της Έλενας, είδα πολύ ωραίο story, εντάξει δεν θα το δείξω τώρα γιατί το έχει στενούς. Είναι ένα τσεκίνα από σήμερα με το μαγιό του αγώνα και είναι εντάξει καμία σχέση με πέρσι. Carb up εδώ, πόδια ψηλά. Κλασικά. Πολύ πράγμα. Αλλά έτσι όπως είδα, η Νάση ανέβασε ασπρόμαυρη φωτογραφία, δεν μπορώ να κρίνω ακριβώς, αλλά τις Έλληνες που την είδα και με χρώματα τέτοια ήταν πολύ καλή. Κορίτσια, δεν με έχετε στενούς.
Α, κορίτσια. Πώς λένε την άλλη. Έλενα, που την έχει στα story, άμα δεις. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, δίπλα την άσχημη story. Το είδα. Ρε κορίτσια, τα αυγά, μην τα κάνεις σκληρά. Μελά τα θέλει. Ήταν εδώ, Πολύ τραπέζια. καλή, πολύ καλή πλάτη. Θέλω να δω, θέλω να δω. Έχω μεγάλη περιέργεια. Τώρα οι γυναίκες εγώ δεν ξέρω άλλες. Γυναίκες δεν ξέρω άλλες. Δεν ξέρω, ναι, αυτό όπως σου είπα, η Άννη Χατζή ξέρω θα παίξει wellness, δεν ξέρω αν θα παίξει άλλη wellness. Η Κωνσταντίνα θα παίξει. Κωνσταντίνα. Έργου που είχατε παίξει μαζί. Α, όχι, η Βέργο έπαιξε στο Βόλο στα άλλα με τα Αδράμια. Οκ, okay. Δεν ξέρω Γιατί να παίξει. Πέρσι νομίζω είπε ότι θα παίξει τελευταίο αγώνα πέρσι που πήγαμε Μάλτα. όχι. Α, κρίμα, φίλε, γιατί έχει πολύ πόδι, πολύ κόλλο, δηλαδή, εμένα μου άρεσε. Πάρα πολύ κρέας. Εγώ γύρισα από Ελλάδα, πότε γύρισα, Δευτέρα. Και εδώ, full προπόνηση τώρα, ενώ έχω χρυσό κανόνα να κάνω 2 μέρες προπόνηση και μία διάλειμμα. Έκανα 3 μέρες προπόνηση μαζί με σήμερα και έβλεπα ένα podcast του Chris Ascinto. Το ξέρεις το Chris Ascinto? Το προπονητή του Jay Cutler. Α, ναι. Okay. Και ήταν στο podcast του Jay Cutler και συζητούσαν πόσο Jay Cutler του 2001, που βγήκε τρομερός και έπρεπε να κερδίσει το Olympia, αλλά το βγάλαν δεύτερο, δεν έκανε cardio, έτρωγε 1000 γραμμάρια carbs και έκανε 2 φορές την ημέρα προπόνηση. Ας πούμε, πες πως, να, εγώ έκανα σήμερα push, πήγα, έκανα fasted cardio, γύρισα, έφαγα 2 γεύματα, πήγα, έκανα στήθος, γύρισα, έφαγα, έφαγα, πήγα, έκανα ώμους, τρικέφαλα, γύρισα, έφαγα, έφαγα. Χωρίς κάρδιο, ας πούμε. Αυτό χωρίς κάρδιο. Έκανα κάρδιο, αλλά το σκεπτικό είναι να το κάνεις χωρίς κάρδιο, αντί να κάνεις πρωί κάρδιο και το βράδυ. Ναι, κοίτα, έχει μια λογική, γιατί εντάξει, όταν κάνεις προπόνηση πάλι ανεβαίνουν οι παλμοί σου. Οπότε πάλι κάνεις παραπάνω δραστηριότητα και προφανώς άμα βάλεις και προπόνηση αντιστάσεων, ένα ακόμα για να φας και παραπάνω. Και οι Αλλά θετικές πιστεύω. προς μένουν πιο μαζεμένες προς muscle growth. Ναι, Και αυτό το αυτό. σκεπτικό πίσω από αυτό. Αλλά το είχα ξαναδοκιμάσει που δεν ήμουν τόσο ώριμος αθλητής. Γιατί θέλει pacing, ρε φίλε. Δεν μπορείς να πας να κάνεις 30 set στήθος και 30 set το βράδυ ξανά. Κάνεις Ναι. 4 ασκήσεις από 2 set και μετά έτσι και τα άλλα. Και με είχε καταστρέψει το σώμα μετά από μια εβδομάδα. Δηλαδή, αρθρώσεις που ήταν way too much. Τώρα θα το δοκιμάσω πάλι. Το έκανα σήμερα. Ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο, αλλά το έκανα. Αύριο rest. Αύριο έχει έναν αγώνα regional εδώ που θα πάω να τον δω. Θα πάρω και το μαγιό μαζί. Θα πάρω και το μαγιό μαζί. Δηλαδή, μπορεί, δεν ξέρω. Θα παίξει ένα φιλαράκι μου, του Λόρ, του αθλητή, ο Σίση, αν τον έχει δει. Αύριο παίζει. Αύριο παίζει, ναι, πρώτο του Τι παίζει. αγώνα. Και θα πάω να τον κάνω Betreuen στα γερμανικά, δηλαδή να τον προσέξω λίγο. Είναι 1 ώρα από εδώ, 1,5 ώρα. Έχω ετοιμάσει 3 meals, θα ήσουν proud. Ένα cream of rice, ένα oats με 2 αυγά, που θα το κάνω, και ριζότο κιμά. Και θα πάω εκεί, θα νοσταλγήσω λίγο αγώνες, αλλά εντάξει, την άλλη εβδομάδα παίζω κι εγώ. Τι να νοσταλγήσεις. Φίλε, εντάξει, είναι... Ξέρεις τι, είναι, δεν ξέρω, στο μυαλό μου είναι χαζό να είμαι σε conditioning, να πάω σε αγώνα και να μην ανέβω on stage, όταν κάνει 50 ευρώ, ας πούμε, η συμμετοχή μόνο, γιατί είναι regional. Αλλά τέλος Ναι. πάντων, ο Ρενέ λέει, μία φορά, ξέρω, απέδειξε στον εαυτό σου ότι μπορείς να πας σε αγώνα μόνο να κοιτάξεις. Και λέω, ρε, πούστη, εντάξει, το κάνει. Πες, Πότε, ρε. είδα στο Χέρκουλης, δεν πήγα. Εντάξει, εκεί εσύ θα μπορούσε να έχεις παίξει. Είχε κι Όχι, άλλες τότε wellness. θα παίξει. Είχε Τότε wellness. δεν θα Δεν είχε. παίξει. Όχι, δεν είχε όντως. Αλλά και πάλι τώρα ήμουν 86 χιλά τότε. Τι να Ήταν phenomenal guest posing. Πάλι θα σοκάρενες. έκανα. Λοιπόν, Μην για ανάβεις πες. φυτίλια τώρα. Μην ανάβεις φυτίλια. Εσύ θα αρχίσεις ακόμα να παίξεις. Έχεις σκαλωμένο προπονητή, τι να κάνουμε. Αλλά δεν σε έχουν πάρει και τα χρόνια. Εγώ παίζω τόσο συχνά γιατί βιάζουν. Μπορεί να είναι κάθε αγώνας ο τελευταίος. Φοβάμαι να κάνω 1,5-2 χρόνια off. Μπορεί κάτι να συμβεί εκεί ενδιάμεσα και αυτό να ήταν. Δεν είμαι και πιο ντροπή. Κάνεις για σένα κιόλας δεν σου ταιριάζει κιόλας να κάνεις 2 χρόνια off season. Κύριε, δεν υπάρχει περίπτωση να... Δεν έχω υπομονή καθόλου. Εντάξει, φέτος κάθισες αρκετά όμως. Φέτος κάθισα αρκετά και εντάξει,
Και τώρα μετά αυτούς τους αγώνες θα κάνω ένα... Κατάλαβα επιτέλους πόσο σημαντικό είναι το rebound, να μην το σκατώσεις εντελώς. Γαμάς το off-season σου. Γαμάς το off-season σου γιατί μέσα 1-2 μήνες γαμάς την πείνα σου και όταν δεν πεινάς, τελείωσε το παιχνίδι. Πόσο φόβο. Ξέρεις τι τώρα το λες όμως, εκείνη τη στιγμή το σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά. Είναι... Binging. Ναι, δεν σκέφτεσαι καθαρά εκείνη τη στιγμή. Λες εντάξει τώρα τόσο καιρό πεινάω, δεν παγαμηθεί και... Ναι, αλλά προετοιμάζομαι ήδη από τώρα. Ας πούμε, έχω βρει κάτι παγωμένες τούρτες. Τις έψαξα όλες και έχει μερικές, cheesecake και τέτοια, που έχουν μόνο 7, 8, 10 γραμμάρια λίπους ανά 100. Που από το να μπιντζάρεις ό,τι να είναι, να μπιντζάρεις αυτό, ή Ναι. έχω ένα μπεργκεράδικο που κάνει low calorie, low fat burgers, και είναι πεντανόστιμα. Να μπιντζάρεις έξυπνα, δηλαδή, κατάλαβες. Αφού χάνεις τον έλεγχο, να χάσεις εκεί. Ναι. Το θέμα είναι να μην ξεκινήσουν σοκολάτες και τα ασιάτικα που, και να μαζεύονται 200 γραμμάρια λίπους την ημέρα. Γιατί μετά, εντάξει, Εκεί μπορεί να δεν... μεροθέτες, αλλά γαμιέται η πείνα. Εγώ αν είναι να κάνω binge, δεν μπορώ ποτέ ας πούμε, να φτιάξω το φαγητό μου για να φάω. Δηλαδή μετά τους Όχι. αγώνες μου έλεγαν όλοι άξες, έφτιαξα μακαρονάδα σπίτι και δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα μπω στη διαδικασία να φτιάξω κάτι θα θέλω να τα ζυγίσω όλα, δεν μπορώ. Άμα είναι να παίξω μόνο έτσι μπορώ να φάω ελεύθερα. Αν είναι να το φτιάξω εγώ θα προσπαθήσω να τα ζυγίσω, δεν γίνεται. Ναι, ρε φίλε, τώρα. Φτιάχνεις και φαγητό, το πρέπει. Δεν ξέρω πώς το κάνεις. Εσύ, έχω μαγειρεύω 2-3 φορές την πέρα. Έχω την ευκαιρία, το τρώω φρέσκο. Ναι. Κουράζει ώρες-ώρες. Με ώρες-ώρες απλά θέλω να παραγγείλω κάτι για να μην πρέπει να το φτιάξω. Αλλά κάνεις τώρα. Όχι, Ξέρεις, one workout. είναι ανάλογα το τι έχεις να φτιάξεις, πιστεύω. Και εγώ σε αυτή τη φάση που έχω αρχίσει να πεινάω, δεν πειράζει να κάτσω να μπω στη διαδικασία να μαγειρέψω, γιατί έτσι και περνάει και η ώρα, χωρίς να το καταλαβαίνω, αν έχω π.χ. ένα μισάωρο για να φάω, θα μπω στη διαδικασία π.χ. να φτιάξω μια σούπα π.χ. με τραχανά, ας πούμε, οπότε παίρνει λίγη ώρα μέχρι να φτιάξω το κοτόπουλο. Αυτά περνάει και το μισάωρο που είναι για να φας, οπότε ψιλοξεχνιέσαι. Ναι, αλλά εντάξει, ναι, έχω και εγώ τέτοιες φάσεις, αλλά έχω και φάσεις που από την κούραση, ξέρεις, όταν είσαι πολύ φέτες, είσαι ξαπλωμένος και έρχεται η ώρα να φας, πεινάς, αλλά είσαι τόσο κουρασμένος και λες τώρα, καλά, εγώ πίνω και τσιγάρα και είμαι και ζαλισμένος και λέω, πω, Ναι. γι' αυτό το κάνω το πρωί. Το πρωί μαγειρεύω τα 2-3 γεύματα μες τη μέρα, φτιάχνω όσο ρύζι να είναι, κρέατα και όλα, σαν τεμπέλης. Και το βράδυ φτιάχνω συνήθως κάτι. Είσαι λίγο χλωμή. Αφού μου άρρωστη, ρε. Εντάξει, με πειράζει. Πάλι κάτι αρέσει σήμερα. Σοπ. Ναι, εντάξει, είναι αυτές οι φωνές μου στο μυαλό μου. Λέει πήγαινε, πήγαινε. Εντάξει, πήγαινε, κάνε χέρια, σιγά. Αλλά σήμερα είπα μαλάκα νεφέλη, πρέπει να πάρεις rest, γιατί αύριο έχω quads και αν γίνω χειρότερα, δεν θα μου βγουν αύριο. Οπότε λέω. Σκέψου το και αύριο, αν πας σίγουρα. Να Ξέρω ότι κάνω. ψυχαναγκαστικό θα πας σίγουρα, αλλά προς τους viewers, ειδικά σου μια προπόνηση ποδιών, που δεν έχουμε όλοι τα πόδια της NFL, εγώ ας πούμε έχω σκατά πόδια. Αν νιώθω άρρωστος, καλύτερα να πάρω μια μέρα, 2 μέρες rest ακόμα, να έχω καμία θερμίδα παραπάνω, ώστε να πάω fully loaded, να, αυτή η προπόνηση να βγάλει νόημα. Γιατί αν πάω άρρωστος, θα κάνει 1-2 set squats σωστά και τελείωσε η προπόνηση. Αλλά απ' την άλλη, νεφέλη είναι ένα πιπινάκι, είναι πολύ νεαρή και σε αυτήν την ηλικία είσαι αθάνατος και δεν σε πτωεί τίποτα. Έχω γίνει τόσο μουνόπανο. Μέχρι και ο Ρενέ ο ίδιο μου είπε με βαριά καρδιά κιόλας. Δηλαδή, ντράπηκε να μου το πει και του λέω σιγά ρε μαλάκα, πες το ξέρω. Ότι μπρο, πρέπει να αρχίζει πάλι να σηκώνει όπω παλιά, κιλά, τέτοια, χωρί πολύ. Δηλαδή σκέψου μου είπε ρε ναι εμένα να αφήσω λίγο το time under tension και το feel και να βαράω πάλι. Δηλαδή έχω γίνει τόσο μουνόπανο. Σου έχει φύγει η όρεξη Μες να... στο prep αυτό λίγο τραβήχτηκε το quad μου, λίγο 2-3 πράγματα τραυματίστηκαν και ναι εντάξει όσο γίνομαι φέτες πλέον δεν μου πάει καρδιά να πιέσω τρελά κιλά. Οπότε παίζω επαναλήψεις και σετ. Καλά, πάλι 15 επαναλήψεις κάνω. Αλλά όταν Ναι. ξεκινήσει το off-season και φάω λίγο, νιώσω πιο δυνατός, θα επιστρέψω λίγο στα deadlift και Εντάξει, squat. όσο κόβεις, γίνεσαι πολύ πιο ευαίσθητος. Εγώ θυμάμαι, μόλις είχα αρχίσει να κόβω πέρσι το prep,
με είχε τραβήξει όμως μου και μέχρι το rebound, ας πούμε, πόνους όμως μου, δεν μπορούσα να κάνω όμως. Ναι, δεν προλαβαίνει να κάνει recovery. Και που βάζω, ας πούμε, στο off-season να βάλω τρία plates για να κάνω row. Okay, κανένα πρόβλημα. Τώρα θα βάλω δύο plates και σαν ένα μηχανισμό άμυνα μέσα στο μυαλό μου να μου λέει: μαλάκα, θα σπάσει τα δύο, μην το κάνει. Είναι η ηλικία λίγο, νομίζω. Και εντάξει, κάνω πολλά χρόνια αθλητισμό και έχω σκίσει άπειρα πράγματα. Και τελευταίο που θέλω, αλήθεια, παιδιά, δεν θέλω να ξαναβρεθώ στο νοσοκομείο για μια εβδομάδα και να μην σε πατερίτησε σε ένα μήνα. Νιώθω ότι αν ξανατραυματιστώ σοβαρά, αυτό θα είναι για μένα. Γι' αυτό εντάξει, το αποφεύγω λίγο. Αυτό είναι βασικά που σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό κομπλάρεις και δεν μπορείς. Ναι, ρε φίλε. Έχω περάσει πολλές νύχτες στο νοσοκομείο και δεν θέλω. Λογικό Το είναι. χειρότερο είναι η θεραπεία μετά, οι φυσικοθεραπείες, όταν θέλει να επανακτήσεις το range of motion και όλα αυτά. Κάτι και βγαίνει. Βάλω. Πούνε άλλη μια εβδομάδα, άλλες 2 εβδομάδες χωρίς προπόνηση καθόλου. Καλά, εντάξει, προπόνηση θα πάω, θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά ο πόνος γενικά, το να είσαι κλεισμένο σπίτι, όλα αυτά δεν μπορώ άλλο. No way, ειδικά τώρα το χειμώνα, δεν θα τραυματιστώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τραυματισμούς. Έχεις καμία ερώτηση? Λοιπόν, έχω αρκετές ερωτήσεις. Είμαι σίγουρος, είσαι famous. Έχω αρκετούτσικες, λοιπόν. Λοιπόν, για πες καμία, γιατί έχω βάλει εδώ το κινητό. Δεν ξέρω αν έχεις δει τι καλή quality κάμερα έχω, αλλά κάπως σύνδεσα την κάμερα του κινητού να με τραβάει και είμαι στην Α, υπολογιστή. κατάλαβα τι έκανες. Κατάλαβα τι έκανες, ναι. Είμαι Λοιπόν. expert. Λοιπόν, έχω και κάποιες που είναι σουσού. Αυτές θέλουμε. Έχω και κάποιες που είναι ωραίες έτσι. Θες να τις πάρουμε τη σειρά φάση? Όπως γουστάρεις εσύ. Εσύ είσαι Ωραία. host τώρα. Current workout split ρωτάνε. Current workout split. Για πες εσύ. Λοιπόν, εμένα είναι hamstrings Quads, με hamstrings, quads. όχι, λοιπόν, είναι αυτές τις προπόνησεις έχω deadlift, hamstrings θα πω, με glutes και ώμους. Μετά έχω rest, push, pull hams μαζί, quads, rest και ξανά αυτό. Πολύ ωραίο split. Ναι, ωραίο είναι. Δίνει στα πόδια διάλειμμα με το push. Ναι. Στο pull χτυπάς πάλι λίγο το hamstring που γενικά δεν θέλει πάρα πολύ recovery και μετά ξανά quads. Ναι. Ρε φίλε, λόρντισε. Εγώ απ' την άλλη είμαι ανάμεσα σε δύο split. Κάνω ένα push, pull legs, push variation που θα έχω ένα chest dominant push day και ένα shoulder dominant push day μαζί με tries. Κάνω λίγο πιο συχνά τα tries, θέλω πιο πολύ χέρι προφανώς. Leg day κάνω κανονικά, απλά κάνω και σε άκυρες μέρες 2-3 set adductors και hamstrings γιατί προς αγωγούς χρειάζομαι πάρα πολύ. Γιατί έχω ωραία αθλητικά πόδια που πάνε έτσι, δεν έχω χι πόδια σαν εσάς, λάκες. Αλλά που και που πετάω κανένα arm day έτσι μέσα σκέτο. Αλλά αυτό που θα κάνω στο rebound, το σκέφτηκα, που το έχω ξανακάνει, αλλά και πάλι ήμουν ανώριμος όταν το έκανα, είναι one on, one off προπόνηση. Ναι. Upper, lower, upper, rest, lower, rest, upper, rest, lower, rest. Αλλά το ένα upper θα είναι πιο chest dominant, το άλλο upper θα είναι πιο back dominant. Okay. Μετά αντί για upper θα βάλω arm με ένα push, ένα pull movement. Κάπως έτσι. Και με το rebound, τακτοποιήσω τις θερμίδες έτσι ώστε να έχω τρελό surplus εκείνες τις μέρες. Θα παιχτεί και καμία ινσουλίνη και τέτοια και αυξητική. Όσο θα πέσουν τα ανδρογόνα για να γίνω πάλι sensible σε αυτά. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Το έχω ξανακάνει και για 4 με 6 εβδομάδες είχα ανεβάσει τον gear τότε. Έκανα την πρώτη ζωή μου, απλά ήμουν overtrained μετά από 1,5 μήνα, γιατί προφανώς έκανα upper, όλο το upper, all out, lower και. Τώρα θα το κάνω πιο targeted. Ας πούμε, Ναι. πάλι δεν θα πάρει τόσο focus όσο το chest. Στο rebound, ας πούμε, θέλω chest, arms,
full, ας πούμε, να επιτέλους να ισοσταθμίσουν με το υπόλοιπο upper. Αυτό. Αλλά μέχρι τις αγώνες θα το πάω έτσι λίγο. Push, pull, leg. Τώρα από τις άλλες δεν χτίζω τίποτα. Αν και τρώω, τρώω καλά. Αλλά αυτό. That's my current faking split. Ωραία, λοιπόν. Κάνεις ακόμα με τον Λεωνίδα coaching, με ρωτάνε. Αν κάνω εγώ με τον Λεωνίδα coaching, ακόμα. Λογικά για μένα Α, για ρωτάνε. σένα. Internet Explorer δεν είναι κάτι, okay. Κοίτα, εγώ δεν έκανα ποτέ. Θα είχα τρελή περίεργεια μου να κάνω μια. Έτσι μου το είπε, εδώ τι στο μπούτσο κάνει. Αλλά δεν πειράζει. Δεν νομίζω να ταιριάζετε. Λοιπόν, αγαπημένο φάρμακο. Λοιπόν, αγαπημένο φάρμακο, πέρα από test και GH, που είναι οι στάνταρ ερωτήσεις, γιατί σίγουρα θέλω να ακούσετε κάτι εξωτικό. Έχω εδώ δίπλα μου κιόλας. Είμαι σε άλλη χώρα, δεν ξέρω, μπορώ να το δείξω. Όχι, άστε. Είναι το ενέσιμο διαναμπολάκι. Το Dianabol γενικά είναι το αγαπημένο μου φάρμακο, γιατί υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Οι καλύτεροι όλων των εποχών ορκίζονται σε αυτό, όπως το λένε. They swear on it. Ήταν από τα πρώτα φάρμακα που πήρα μαζί με τέστο, τέστο Dibol. Και η ενέσιμη μορφή που τη βρήκα πριν 2 χρόνια περίπου είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Και pre-stage και πριν την προπόνηση. Και έχω πάει μέχρι και 100 μιτζί τη βδομάδα. Μία ένεση το πρωί και μία pre-workout. Ινσουλινάτη ένεση. Μαζί με ένα γκρουπ τέστο και έκανα τα gains τη ζωή μου. Τι διαφορές έχει παρατηρήσει με το ενέσιμο από ό,τι με το χάπι? Σκάει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο έντονα και ξέρω παρόλα αυτά περνάει από το liver, αλλά δεν σου γαμάει τόσο acute το στομάχι αν δεν είσαι καλός είτε ούτως ή άλλως που δεν είμαι και έχει ευαίσθητο στομάχι σε orals που έχω. Ας πούμε, μισό άναντρολ αν μου δώσεις, θα έχω καούρες μέχρι αηδίας. Δεν ξέρω, άλλους παίρνουν 3. Οπότε η ενέσιμη μορφή κάπου κάτι σώζει στο στομάχι. Εσένα. Τελικά, πού χάνετε ρε φίλε φάρμακο, όταν στο χάπι ή στο ενέσιμο? Γιατί πρακτικά με το χάπι λες ότι okay, μπορεί με την πέψη, με το αλέτα μπλα να χάσεις κάτι ουσία από το φάρμακο, ενώ με το ενέσιμο μπορεί να χαθεί κάπου στο αίμα ή στη σύρυγγα. Κοίτα, δεν είμαι expert. Πάντως σίγουρα ξέρω ότι αν βάλεις κάτι αμέσως μες στο αίμα, μες στη φλέβα, είναι μεγαλύτερη Ναι. αυτοθητικότητα. Το αμέσως επόμενο καλύτερο πιστεύω είναι ενδομυϊκά, μετά υποδόρια και μετά το στομάχι, αλλά έχεις και διαφορές από φάρμακο σε φάρμακο. Ας πούμε, για το άναβαρ υπάρχουν studies που το σύγκριναν το oral administration που σε σκάει μετά από μια μισή ώρα και έχει half-life 9 ώρες, κάτι τέτοιο. Και δεν έχει ένα peak τρελό, αλλά ανεβαίνει και κατεβαίνει. Με το sublingual Anavar, μια ώρα πριν την προπόνηση, που έχει το half-life είναι μια ώρα αντί για 9, αλλά έχει τρελό peak. Οπότε μπορείτε να δοκιμάσει. No disclaimer, μην κάνετε τίποτα από αυτά που λέω. Είναι μόνο μαλακίες. Αλλά sublingual Anavar είναι μόνο με το Anavar. Έχει παρατηρηθεί αυτό. Πριν την προπόνηση λέει, θα δοκιμάσει. Okay. Σε ένα ποιο είναι το αγαπημένο σου φάρμακο. Κοίτα, ενέσιμο θα πω τέστο. Για όσες κοπέλες δεν το ξέρετε, ναι, βάζουν και κοπέλες τεστοστερόνη σε πολύ μικρές δόσεις. Θα μπορούσα να το πω γιατί μου έστειλε βασικά κάτι φωτογραφίες ο Ρενέ, φίλε. Από την ημέρα που είπαμε εξής ότι θα βάλουμε τέστο, με το τελευταίο τσεκίν και είμαι 7 κιλά κάτω από τη φωτογραφία την προηγούμενη. Περίμενα να στη δείξω. Στείλ τη μου, θες στο Instagram. Ναι. Κορίτσια, μικρό disclaimer. Όταν βάζει μια γυναίκα τέστο, θα ήταν καλό να είναι ειδική παραγγελία τεστοστερόνης, ας πούμε, Ναι. χρησιμοποιητικότητα 10 mg, 5 mg ανά ml. Γιατί αν προσπαθείς να το κάνεις με τέστο προπιονέιντ για άντρα, που είναι Δεν 100 γίνεται. ή 200 και προσπαθείς να βγάλεις 0,1, 0,2, δεν θα βγάλει τα 5 ή τα 7 ή τα 10 που θε, θα βγάλει 15, 20 και δεν θα έχει καλό τέλο. Οπότε μη σα παραμυθιάζει κάποιο coach να παίρνετε τέστο για άντρε. Πρέπει να είναι Ναι. special custom made για γυναίκε. Στην έστειλα να το δεις. Λε. Ναι. Λοιπόν. Όπω, τρελό.
Μη σου πω πως φαίνεσαι κιόλας πιο θηλυκιά τώρα, Φίλε, μετά την τεστ. είμαι 77 κιλά και στην άλλη είμαι 71.800. Ακραίο. Και φαίνεσαι πιο μεγάλη εδώ, Ναι. πιο θηλυκιά, πιο ζωντανή. Όπου εδώ το πρόσωπο δεν το έχω δει τόσο χάλια ποτέ ξανά. Αλήθεια. Άλλη πολιτική κατάσταση, φίλε. Και το posing σου άθλιο, το waist σου άθλιο. Γιατί έτσι, τι φάση ήταν εδώ. Φάση ήταν λίγο περίεργη, φάση γενικότερα. Είδα Κακή περίεργο. φάση. Ψιλοαρχές ήταν με το Ρενέ τότε. Ήτανε φάση. Πότε ξεκινήσατε. Μετά τους αγώνες πέρσι, πριν. Το Πριν. Φλεβάρι ξεκινήσαμε. Α, οκ. Okay. Ναι. Οπότε πέρασε έναν κακό χειμώνα μετά από high του αγώνα. Ναι, γιατί σκέψου μέχρι τον Ιανουάριο σου είχα πει ότι στον αγώνα μου 56 κιλά, τον Ιανουάριο ήμουνα με τέλη Ιανουαρίου 61-63, ήμουνα σε μια φάση που προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να κάνω ένα rebound και ήμουν σε φάση ακόμα δεν μπορούσα να κοιμηθώ επειδή πεινούσα. Ήταν κακή κατάσταση, πολύ κακή. Δηλαδή προσπαθούσα πάλι να ενταχθώ στην καθημερινότητα την ανθρώπινη και δεν μπορούσα γιατί είχα στο μυαλό μου ακόμα ότι είμαι σε prep. Και προσπαθούσα να κάνω Χριστούγεννα και δεν έτρωγα γιατί ό,τι να είναι, άστο. Oh. Άστο. Κακό, πολύ κακό. Αυτό εννοώ όταν λέω το άθλημα κρύβει πολλά κακά που δεν τα βλέπεις. Λοιπόν, με ρωτάνε πότε βίντεο στο YouTube. Για πες, γιατί και εγώ έχω τον. Λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω έτσι βίντεο αυτό το μήνα γενικά στο YouTube. Έχω διάφορες ιδέες και από προπόνηση, συνταγές, guest, αυτά, έτσι. Θα το δω. Θα το δω γιατί θέλω να βγάλω ωραίο υλικό και θα Stay δείξει. tuned, λοιπόν. Λοιπόν, προκαλώ έναν από τους τρεις να ανοίξει OnlyFans. Λογικά γιατί πιστεύω ότι θα ήταν και ο Μπότσης. Παιδιά, account υπάρχει. Στο λέω. Αυτό θα έλεγα ότι πιστεύω ότι πιο άνετα τους τρεις μας θα άνοιγες εσύ OnlyFans. Άνετα. Άνετα, ειδικά τώρα. Λοιπόν, είχα κάνει account με την τότε κοπέλα μου. Θέλαμε να κάναμε λίγο fit content. Τίποτα σεξουαλικό, τρελά σεξουαλικό. Μπορεί εγώ να έδειχνα τίποτα. Αλλά εντάξει, θα το έκανα κάθαρα για τρολιά, παιδιά. Δεν με νοιάζει να βγάλω τα λεφτά από εκεί, αν και είναι πάρα πολλά λεφτά που έχω ακούσει ότι βγάζω. Και μου έχουν πει διάφοροι της gays community ότι το έχω. Ειδικά τώρα με το κοντομαλί φαίνομαι baby face άγριος. Και το contrast αυτό σας κάνει. Αλλά δεν νομίζω. Όσο δηλαδή, δηλαδή μεγάλωσα με γονείς με τόσο τρελές αρχές που θα τους έβλεπα, πώς το λένε, nightmares θα είχα αν έκανα κάτι τέτοιο. Θα τα έβλεπα τον πατέρα μου μπροστά μου να με βρίζει, να με χτυπάει με το λάστιχο. Αλλά account έχω. Και επίσης μπορεί να, το OnlyFans έχει τόσο bad reputation. Δεν έχει μόνο τέτοιο content που νομίζετε. Ναι. Έχει και πολύ informative content και διασκεδαστικό content, αλλά εντάξει. Τα λεφτά του τα έβγαλε με αυτό το reputation σίγουρα. Εσύ, θα έκανες ποτέ OnlyFans έτσι και χωρίς να δείξεις κάποιο ερωτικό σημείο. Έτσι, ας πούμε, έκανα physique update, ξέρεις, όπως. Κοίτα, όντως στο εξωτερικό το χρησιμοποιούν πολλές όντως για physique update, ξέρω Ναι, και ο άλλος αν θέλει να τον παίξει με αυτό, τον παίξει. Εγώ έχω καθαρή συνείδηση, δεν δείχνω κάτι. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Γιατί μόνο που το έχεις, ας πούμε, π.χ. link στο προφίλ σου. Με χαλάει, ρε φίλε. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω είναι πατούσες, φίλε. Πάση. Άνετα, ναι. Καλά, από Γερμανίδες προ εδώ, ξέρω πολλά, δηλαδή τα slip του των αγώνων τους αγοράζουν για χιλιάρικα μερικοί. Ναι. Η άλλη βρίσκεται με τον άλλον και θέλει να, και ο άλλος θέλει απλά να τον μαστιγώνει και να τον Ναι. πάει για καλά λεφτά. Και έχω μία φίλη που το κάνει. Το κάνει μία φορά το μήνα, κάτι τέτοιο και βγάζει 500-1000 ευρώ παραπάνω. Είχα ένα Σίγουρα τέτοιο. έχεις και εσύ τέτοιες προτάσεις. 1000. Που μου έστελνε και μου έλεγε όντως φίλε Νετζί, ο τύπος με παρακολουθούσε όντως, δηλαδή ερχότανε, έβγαινε έξω να πάω στο σούπερ μάρκετ και μου έστελνε και μου έλεγε σε είδα στην Αγία Σοφίας. Ναι, τέτοια φάση.
και μου ζητούσε, φίλε, να τον πνίξω με τα μπούτια μου απλά και να με πληρώσει αυτό το πράγμα. Πόσα λεφτά. Δεν ξέρω, δεν το ρώτησα ποτέ, είναι η αλήθεια. Τετραψήφιο θέλει. Συνεφέλης. Αν είσαι off-season ειδικά, Ναι. τετραψήφιο αριθμό θα ζητούσα. Να σπάσει μπαπ. Κάλτσες τέτοια μπορεί να πουλήσει σε σόρουχα. Ού, καλά. Να ποτέ τα βρεις δύσκολα. Πω, πραγματικά πόσο... Παιδιά, ήδη δεν με Πότε... ζητάτε εμένα ισόρουχα και τέτοια. Εγώ θα τα έδινα. Μένα θέλετε Απίστευτο. μόνο φωτογραφίες και τέτοια. Κάλτσες ισόρουχα, ό,τι θέλετε. Πόζι, σλίψ, τα πουλάω εγώ. Δεν έχω θέμα. Θα πουλάω, πάρω καινούρια, θα πουλήσω και εκείνα. Δεν θα πάρω καινούργια. Μου τα αυτιά μου τα χαρίζουν. Ευχαριστώ. Α, λοιπόν. Θα γίνεις προ πριν τον Ίκαρο, μου λένε. Όχι, Πού εντάξει. Όχι, 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 όχι. Έχω εγώ ακόμα να παίξω. είναι Σε τι. εξαπλώ. Εγώ, αν δεν γίνω στου επόμενου 3-4 αγώνε, θα γίνει NFL, μάλλον. Ναι. Θα δούμε. Μακάρι. Λοιπόν, Παλιοαρχίδι, όποιο είναι. προτάσεις για πρώτο κύκλο. Καταρχάς, το πω γιατί πρέπει να το πω. Δεν θα σου φέρει τόσο το φάρμακο όσο νομίζεις, αν δεν έχεις τελειοποιήσει. Φέρει σε ένα level έστω την προπόνησή σου και την διατροφή σου. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις πόσο πρωτεΐνη να τρως, να έχεις μάθει λίγο το σώμα σου, ποιες ασκήσεις λειτουργούν πώς, μπλα μπλα μπλα. Αλλά χρυσός κανόνας είναι test only, bro. Δες λίγο τι κάνει τέστο. Αλλά εδώ τώρα δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ. Εγώ έχω μια λίγο ιδιαίτερη άποψη να το πω. Αφού θα βάλεις που θα βάλεις εξωγήινη τεστοστερόνη και σαν πρώτο κύκλο, Ναι. θα σταματήσουν οι όρχες σου να παράγουν τεστο. Άντε πες ο άντρας παράγει TRT, κάνει με 100 έως 150 μιλιγκράμμ τη βδομάδα για να είναι σε φυσιολογικό normal ψηλά level. Δεν θα βάζα 250 ας πούμε πρώτο κύκλο τεστο, θα βάλα 400-500. Αφού θα κλείσεις που θα κλείσει το σύστημα, κάνε το σωστά. Να έχεις maximum gains και εντάξει, τώρα με 500 τέσσερα δεν θα συμβεί. Ειδικά αν το κάνεις administer πάνω από 2-3 φορές τη βδομάδα, δηλαδή micro dosing μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα, δεν θα χρειαστείς πολύ πιθανόν ούτε AI αντιεστρογόνο. Αλλά τέστο, δες τι θα κάνει τέστο μαζί σου, δες λίγο πώς θα ανταπεξέλθει σωματικά, mentally, μπλα μπλα μπλα. Και μετά από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν να βγεις. Επόμενο κύκλο, βάζεις τέστο και κάτι ακόμα σε μια μικρή δοσολογία. Είναι NPP, είναι για 3-4 εβδομάδες κανάντια αναμπολάκι, είναι κάτι. Και βλέπεις, σημειώνεις τι ζεις τότε, τι έχεις παρενέργειες, δεν έχεις παρενέργειες. Αλλά υπάρχουν κάποιοι χρηστοί κανόνες, όπως πιο σημαντικό για side effects δεν είναι τι παίρνεις ή πόσο σε τι δοσολογία το παίρνεις, αλλά τι levels έχεις. Μπορώ να πάρω 2.000 τεστ τη βδομάδα και να το βάζω κάθε μέρα από λίγο και να έχω πιο λίγες παρενέργειες από κάποιον που βάζει 500 μία φορά τη βδομάδα. Και το έχω δει και το έχω ζήσει και ο ίδιος. Είναι άλλο και το tolerance που έχει ο κάθε άνθρωπος. Εσείς. Εγώ Και γυναίκα, ας πούμε, τώρα. γυναίκα προφανώς. Κοίτα να σου πω κάτι. Σίγουρα δεν θα ξεκινούσα με ένα ναυαράκι. Είναι απλά, πιστεύω ότι όποιος προπονητής απλά έρθει και σου πει έλα να βάλουμε λίγο άναβαρ, είναι απλά γιατί δεν έχει ψαχτεί καθόλου. Και απλά σου λέει, ξέρω εγώ τι θα βάλω στη γυναίκα, θα τη βάλω άναβαρ. Από ψέματα, κι εγώ έτσι ξεκίνησα. Βλέπω πάρα πολλές νεαρές Ελληνίδες αθλητρίες, είτε αγωνιστικές είτε όχι, που το πρόσωπό τις φωνάζουν, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες έχουν αλλάξει. Φωνάζουν άναβαρ, 40 άναβαρ, 20 άναβαρ. Και Έλληνες coaches δίνουν για πλάκα 20 και 40 άναβαρ σε αθλήτες που δεν έχουν καν ανεβεί on stage ακόμα. Ναι. Δηλαδή το άναβαρ έχει γίνει καραμέλα και δεν είναι. Παιδιά, θα Ναι. ενέργεια το άναβαρ. 40 άναβαρ είναι σούπερ δόση. Είναι happy, είναι απλό, γιατί οι περισσότερες κοπέλες που θα πούνε «OK, να μπω», δεν θα δεχτούν να βάλουν ενέσιμο. Θα πούνε «OK, άλλο άναβαρ», που είναι happy. Και η δικιά σου γνώμη ποια είναι, τι να βάλω. Η δικιά μου γνώμη... Αρχικά, αν θα συνεργαζόμουν με μια κοπέλα που θα αποφάσιζε να βάλει το οτιδήποτε,
θα ήθελα να είμαι σίγουρη ότι ξέρει τι γίνεται και ότι δεν είναι απλά το κοριτσάκι που επειδή το κάνουν οι άλλες και είδε θέλω να βάλω, οπότε θα τις βάλω. Ίσως ξεκινούσα πρώτα με αυξητική, που είναι το πιο safe, το πιο απλό, δεν είναι καθόλου ανδρογόνο. Και προφανώς και θα έχει. Αυξητική ενσουλίνουλα. Αυξητική ενσουλίνουλα. Ό,τι καλύτερο. Ναι. Και άμα είναι σε δίαιτα, κλαίνει, ξέρω. Εντάξει. Και το κλέν είναι ελαφρώς αναβολικό νομίζω στις γυναίκες. Ναι, όντως, γιατί έχουν παρατηρηθεί όλος και αύξηση της μήκης μάζας, ιδιαίτερα στις γυναίκες, με το κλέν, γι' αυτό σου είπα κιόλας κλέν. Ναι, αυξητική ενσουλίνη. Θα έλεγα και εγώ για μια γυναίκα. Για το λόγο ότι δεν έχεις καν ασχοληθεί με τις ανδρογόνες παρενέργειες. Ακριβώς. Και από 1-2 units δεν θα πάθετε ούτε καρκίνο, που πολύ φοβόστε. Αν φοβόστε, πάτε κάντε εξετάσεις αίματος καρκίνικους δείκτες. Θα σας δώσω μια αλφα πληροφορία. Αλλά ναι, αυξητική φυλή είναι ό,τι καλύτερο. Και μπορώ να το πω και για άντρα. Ναι, αν ας πούμε, είσαι πολύ χέστης και δεν θες να μπει στον κόλπο των ανδρογόνων, που μάλλον, ναι, πολλοί λένε ναι, θα κάνω ένα κύκλο και θα βγω και μπλα μπλα. 9 στους 10 που ξέρω ότι μπαίνουν κύκλο, έστω και για ένα κύκλο, συνεχίζουν με κάποιο τρόπο μέχρι το τέλος της ζωής τους να παίρνουν. Ναι. Οπότε μην μπαίνετε σε αυτή την παγίδα. Μπορεί να πάρεις και ινσουλίνη και αυξητική. Ας πούμε, έχω και διαβητικούς φίλους που, ας πούμε, δοκίμασαν να βάλουν λίγο παραπάνω ινσουλίνη και να φάνε λίγο παραπάνω υδατάνθρακες και είδανε gains. Ναι. Why the fuck not? Okay. Next one. Μετά με ρωτάνε τι έγινε με τον Λονίδα. Okay. Πες ό,τι θες, όσο θες. Τίποτα. Αν δεν θες, Παιδιά, μην λες. κοίτα, πρώτον δεν πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται, ας πούμε, να το πω στα social και να το οτιδήποτε. Απλά πιστεύω ότι με οποιονδήποτε, είτε προπονητή θα πας, είτε με οποιοδήποτε άνθρωπο και να πας, μετά από κάποια φάση σταματάει ο κύκλος σας κιόλας και μπορεί να θες να δοκιμάσεις άλλα πράγματα ή να το οτιδήποτε. Οπότε δεν είναι αναγκαίο το να έγινε κάτι. Απλά άνθρωποι έρχονται, φεύγουν στη ζωή μας. Όλα έχουν. Έτσι πάει η business. Προπονητές, αθλητές αλλάζουν. Ναι. Μπορεί είναι κάτι να μην αρέσει στον αθλητή. Πώς πήγε κάτι, και εμένα ο προπονητής μου που πήγα, με έδιωξε. Δεν μπορεί να λέει να βάλει το όνομά του πίσω από έναν αθλητή που πάει σε πάρτι και κάνει και ράνι. Okay, το δέχτηκα αμέσως. Τώρα εντάξει. Όποιος δεν ξέρει τι έχει γίνει ή περί τίνος πρόκειται, δεν θα Εντάξει. ξεκινήσουμε θέματα. Δικιά μου περίπτωση ήταν δικιά μου απόφαση. Γιατί Ναι. επειδή έχω ακούσει και διάφορα ότι με έδιωξε και τέτοια το λέω, όχι τίποτα. Αλλά ναι, άλλες φορές μπορεί να φύγεις μόνος, άλλες φορές να σου πει ξέρεις δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι διάφορα. Ναι, το θέμα είναι αυτά να μένουν όλα επαγγελματικά, σε επαγγελματικό επίπεδο, Αυτό και να μην να μην υπάρχει σόλτινες και να υπάρχει εκδίκηση μέσω, ξέρω εγώ, bullying ή κάτι τέτοια. ναι, γιατί κατά πρωινάδικο, ξέρω εγώ, εδώ πέρα δεν είναι. Εντάξει, ωραία και τα πρωινάδια, διασκεδαστικά, εγώ γουστάρω, ξέρετε, Να πάντα, κάνουμε αλλά rebuilding και εδώ, δεν δεν κάνουμε. είναι ανάγκη. Έχουμε κι άλλα θέματα να λύσουμε στη ζωή μας. Έχεις εσύ καμιά ερώτηση? Έχω, αλλά επειδή έχω το κινητό σαν κάμερα, τώρα δεν θέλω να το χαλάσω. Α. Οπότε για το επόμενο. Ωραία, μια χαρά τότε. Τελείωσαν οι δικές σου. Κάτσε να δω. Μια σουσού. Αυτή ήταν η σουσού. Σιγά το σουσού. Old news είναι αυτά. Καλά, όντως, ισχύει. Λοιπόν, squat PRs ρωτάνε. Squat PRs. Μια φορά που ήμουν reckless με μια κοπέλα στο γυμναστήριο. Κάναμε προπόνηση μαζί και of course έπρεπε να πιέσω. Να δείξω τον αντρισμό μου. Έκανα 200 κιλά 4 επαναλήψεις. Αλλά σχετικά clean και ήταν κάτω 50 μοίρες. Δεν ξέρω να κάνω ποτέ. Νόμιζα θα πεθάνω, νόμιζα μου σκιστούν όλα. Squat ρώτησε μόνο. Ναι, μόνο σπατά. Άμα θες πες κι άλλα. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Ξέρετε ότι είμαι deadlift monster. 260 διπλή, μαστουρωμένος, σε βίντεο. Ναι, μαστουρωμένος φίλε.
Και πάγκο κάποτε όταν έκανα μονές, έχω κάνει 135, μία πολύ άσχημη, στον πρώτο μου κύκλο, αλλά έχει πολλά χρόνια. Τώρα σε σετ έχω κάνει και 120-12. Δεν, στο πάγκο δεν θα επιχειρήσω τώρα να κάνω max πλέον, γιατί δεν, Ναι. απλά δεν θα τελειώσει καλά. Εσύ? Εγώ squat νομίζω Ελεύθερο σκουάτ ήταν αυτό που λέω τώρα. εγώ ελεύθερο δεν μπορώ να πω γιατί έχω να κάνω πάρα πολλά χρόνια, οπότε δεν ξέρω. Θα πω σε Smith 3,5 plates. Κανονικά ήταν set όμως δεν μπαίνω μονές. Εντάξει, 140 κιλά. Λοιπόν, πλάκα κάνει. 140 κιλά, πόσο επαναλήψει κάνει, 8, 10. Κάπου εκεί. Πλέον κάνω hack, οπότε δεν θυμάμαι. Στο hack κάνω 5 plates. Εγώ 4. Όχι. deadlift 4 plates. Bench press δεν κάνω για το λόγο ότι έχω βάλει στήθος, οπότε δεν μπορώ. Στις αρχές όταν είχα πρωτοβάλει στήθος και ήμουν natural και έκανα προπονήσεις για γιόλο, έκανα, θυμάμαι, 75. Πολύ Ξέρω. λίγη ηλικία. Έχουμε κάτι powerlifters εκεί που το παίζουν powerlifter που μία ζωή κινούνται και στο 55 με 60 και βάζουν 1,25, 1,25 και προσπαθούν. Τέλος Ναι. πάντων. Λοιπόν, εγώ νύστα ξανά, φελάκι, τι θα κάνεις, θα φας. Ναι, έχω τελευταίο γεύμα, θα φάω. Έχεις. Θα αλλάξω. Θα δω Prison Break. Τι θα φας? Δεν ξέρω. Για Θα παραγγείλει. το δω. Παραγγείλεις. Δες, από σήμερα μου βάλω ρενέ τελευταίο γεύμα τσιπούρα. Λόγω του ότι έχω ένα θέμα με... Τέλος πάντων, θα σου πω. Κάτι επιστημονικό. Επειδή δεν μπορώ να φάω σωλωμό λόγω θερμίδων, γι' αυτό μου βάλε τσιπούρα, για λόγο ωμέγα 3. Θα το δω. Αν βρω κάτι καλό, θα πάρω τσιπούρα. Αλλιώς θα φάω το κλασικό μου τελευταίο γεύμα, τύπου γιαούρτι. Ναι. Εντάξει. Και ο γύρος έχει λείπει. Δεν είναι Θα ωμέγα 3. πάρω. Δεν έχει ωμέγα 3. Έχει ωμέγα 3 μέσα αυγά, βλέπω όμως. Μη με προκαλείς. Κάτω είναι ο γύρος στο τέλος. Α, εσύ μένεις ακριβώς από πάνω τώρα, ναι. Λάπ σάντουιτς, κοτόπουλο, φιλέτο, είπαμε. Γουστάρεις. Ναι. Έχει και εγώ αρρωστήσει τις τελευταίες μέρες. Σου λέω, χτες δεν, δε... Έφαγα τα πάντα, 900 κάρμπς. Δεν έχω φάσει ζωή μου τόσο πολύ. 900 γράμμες. Ναι. Τα μετρούσες όμως, όχι Θα μετρούσε ένα γιατί... από ενδιαφέρον. Ναι, μα είμαι ειλικρινής. Ναι. Έφαγα ψωμιά του τόστ άπειρα, έφαγα δημητριακά άπειρα, έφαγα κρίμα φράις άπειρο, έφαγα γλυκοπατάτες, όλα. Και η κοιλιά ήταν εδώ. Και πεινούσα σαν τρελός. MTA σε δίαιτα, παιδιά, δεν με νοιάζει ποιος είσαι. Δεν πανά σε mentally ο πιο strong άνθρωπος του πλανήτη. Θα λύγεις. Και πάνω στη συσκευασία που είστε και στη γράφουν. Yeah, helps with fat loss και τέτοια. Πώς βοηθάει σε fat loss, ρε. Το ανοίγει Επειδή την ώρα σου που του. αυξάνει την αυξητική ορμόνη, αλλά τις θερμίδες που τρως. Υπάρχει περίπτωση. No fucking way. Τέλος πάντων, παιδιά. Σας καληνυχτούμε. Ευχαριστήσουμε. Αυτό, ναι. Το podcast αυτό θα το ανεβάσω μάλλον αύριο, Σάββατο. Πότε είναι το Οδύσσια Κυριακή? Ναι. Ωραία, να έχετε να βλέπετε σπίτι σας. Πριν το δίσιο. Μην κάνετε subscribe, μην κάνετε τίποτα like, αλλά κάντε κανένα comment. Ρωτήστε κάτι. Το επόμενο podcast, πείτε πόσο μάλακα είμαι. Οτιδήποτε. Και ευχαριστώ, Νεφέλη, for your presence. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε wrap-up τα Οδύσσια και να δούμε ποιοι αφήσαν εντυπώσεις και το Ολύμπια προφανώς που Το έχουμε. Olympia. Είναι τρελό Στο podcast. γάμα το Ολύμπια. Έχουμε το ελληνικό Ολύμπια. Έχουμε τα Οδύσσια, Mystery Οδύσσια. Θα ήθελα τόσο πολύ να συμμετέχω και φέτος γιατί έχει τόσες συμμετοχές και να Ναι. έχω μπαλίτσα πάλι, αλλά δεν πειράζει. Έχω άλλους στόχους φέτος. Αν είχε Λοιπόν, πάει η διετά μου θα έπαιζα. εσύ μπορεί να ανέβεις. Πιστεύω έτσι όπως είσαι τώρα, άνετα. Έτσι όπως είσαι Πέρα τώρα, το πρωινό, πέρα το πρωινό. πάνε. Πάνε κάτω vlog. Και surprise competition Οδύσσια. Θέλω τώρα στον Μπότς και την Εφραίμη να φύγω μαζί της 8 ώρα το πρωί. Στείλ τους. Στείλ τους το εννοώ.
Δεν ξέρω, μαλάκα, δεν Ποιο ξέρω. θα σε πει τι εκεί, ρε, είσαι σε φόρμα, ρε. Ένα τσάι θα πει στον δρόμο, ένα Diazite και τέλος. Όντως, ναι. Okay, για όποιος ρωτάει, αυτή εδώ υποτίθεται είναι η Παναγία. Α, ναι. Α. Είναι η Παναγία, αλλά τσέβαλα χιλάρες και έτσι έκανα λίγο τα φτύρια. Γιατί έμοιαζε με τη θεία μου. Και όχι, η θεία μου δεν είναι η Παναγία, είναι ο διάβολος. Λοιπόν, Gute Nacht from Deutschland. Φιλάκια, παιδιά. Και τα λέμε. Okay. Σκλίνει αυτό, ναι.